Καλώς μεσημέρι, Μανώλη. Τον χαρακτήρισε ατζαμί, ενώ τόνισε ότι όσοι ζουν στην Κύπρο έχουν τα ίδια δικαιώματα. Στο ταξίδι επιστροφής του από το Ταζικιστάν, ο Τούρκος Πρόεδρος συνομίλησε στο αεροσκάφος, στο περιοδικό αεροσκάφος, με τους Τούρκους δημοσιογράφους. Εκεί αναφέρθηκε αναλυτικά στις δηλώσεις του Μακρόν και απάντησε στον Γάλλο Πρόεδρο. Τόνισε καταρχάς ότι στην Ανατολική Μεσόγειο έχουν δικαίωμα να μιλούν όλοι όσοι έχουν δικαίωμα να μιλήσουν. Από πού προέκυψε το δικαίωμα της Γαλλίας να μιλάει για την Ανατολική Μεσόγειο? Έχει ακτές στην Ανατολική Μεσόγειο? Δεν υπάρχει κάτι τέτοιο. Εμείς είμαστε εγκύτρια δύναμη στην Κύπρο. Και η Ελλάδα, όπως και η Αγγλία, είναι εγκύτριες δυνάμεις. Αν πουν κάτι αυτές οι χώρες, να το καταλάβω. Τι δουλειά έχει η Γαλλία εκεί, δήλωσε χαρακτηριστικά ο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν και κατέληξε. Ο κύριος Μακρόν είναι ατζαμής. Δεν έχει συνηθίσει τα καθήκοντά του και μάλλον θα περάσει καιρός μέχρι να συνηθίσει. Καταλήγοντας για τις εξελίξεις στην Ανατολική Μεσόγειο. Μανώλη, ουσιαστικά είναι η συνέχεια σε μια μεγάλη κόντρα που έχει ξεσπάσει μεταξύ Τουρκίας και Γαλλίας, έτσι δεν είναι? Έτσι είναι. Στην Άγκυρα υπάρχει έντονη ενόχληση για την ξεκάθαρη στάση του Μακρόν στο θέμα της αποκλειστικής οικονομικής ζώνης της Κυπριακής Δημοκρατίας, όπου δήλωσε χαρακτηριστικό ότι παραβιάζει η Τουρκία όλα τα δικαιώματα της Κυπριακής Δημοκρατίας. Η Άγκυρα είναι αρκετά ενοχλημένη από τη στάση όλων των χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης αλλά και των Ηνωμένων Πολιτειών. Και αυτό φαίνεται και από τις δηλώσεις του Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν. Και φαίνεται ότι αμέσως επόμενο διάστημα η Τουρκία θα κλιμακώσει τη ρητορική της στο θέμα των ερευνών στην Κυπριακή Δημοκρατία. Μάλιστα, να ακούσουμε ένα απόσπασμα των όσων είπε ο Τούρκος Πρόεδρος. Α, δεν έχουμε, ήταν δικό μου το λάθος. Βεβαίως, Μανώλη Κωστίδη, ευχαριστώ πολύ για το αναλυτικό ρεπορτάζ. Τώρα, κυρίες και κύριοι, σκληρή και έντονη είναι η απάντηση του State Department στην προκλητικότητα των Τούρκων που επιμένουν να κρατούν ψηλά το θερμόμετρο στην Ανατολική Μεσόγειο. Περισσότερο θα μας πει ο Απόστολος Μαγκυριάδης. Χαρακτήρισε προκλητικό βήμα της Τουρκίας στη γεώτρηση στην Κυπριακή ΑΟΣ. Το State Department σχολίασε ουσιαστικά τα όσα είπε ο Τούρκος Υπουργός Εξωτερικών, ο Μεβλούτ Τσαβούσογλου, ο οποίος είπε ότι η Τουρκία ξεκίνησε γεώτρηση δυτικά της Πάφου και ότι δεύτερο γεωτρύπανο οδεύει προς την ίδια περιοχή. Η αντίδραση του Αμερικανικού Υπουργείου Εξωτερικών είναι ότι πρόκειται για ένα ιδιαίτερα προκλητικό βήμα που θα ανεβάσει την ένταση στην περιοχή και υπενθυμίζει βεβαίως και προηγούμενη τοποθέτηση την οποία έχει εκφράσει βαθιά ανησυχία της Ουάσιγκτον για την πρόθεση της Τουρκίας να προχωρήσει σε γεωτρήσεις εντός της κυπριακής αποκλειστικής οικονομικής ζώνης. Όλες αυτές οι δηλώσεις έγιναν στην ιστοσελίδα hellasjournal.com. Τώρα, να σου πω ότι υπάρχει αντίδραση και από ελληνικές διπλωματικές πηγές, οι οποίες αναφέρουν πως η αντίδραση της Άγκυρας είναι ενδεικτική του πόσο σημαντική ήταν η διακήρυξη του ΜΕΝΤΕΠΤΑ, δηλαδή η συνάντηση που είχαν οι πρωθυπουργοί του Νότου, καθώς και οι δηλώσεις βεβαίως των πρωθυπουργών. Ενώ εδώ πρέπει να σημειώσουμε και το πώς η Τουρκία αντιδρά ουσιαστικά σε επίπεδο Υπουργού Εξωτερικών, αρχικά στις δηλώσεις που έκαναν οι πρωθυπουργοί σε μια προφανή της προσπάθεια να υποβαθμίσει αυτό το ζήτημα. Τώρα να σου πω ότι επίσης και η Φόφη Γερματά έκανε αναφορά στο θέμα, είπε ότι η Τουρκία είναι ιδιαίτερα αποκλειστική και ο Ερντογάν. Και καταλήγει η κυρία Γεννηματά σε ανακοίνωσή της λέγοντας ότι η ελληνική κυβέρνηση επιβάλλεται σε συνεννόηση με τη Λευκοσία να εξασφαλίσει την σαφή και κατηγορηματική καταδίκη της Τουρκίας από το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο που συνέρχεται την Πέμπτη, καθώς και την αναγγελία συγκεκριμένων μέτρων και κυρώσεων εάν οι παράνομες ενέργειες συνεχιστούν. Απόστολες, ευχαριστώ πολύ.